Oh, that means he changed the world for a good thing he's found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Παιδιά, πρώτα απ' όλα, είναι πολύ ωραίο να ακούσει έναν άντρα να λέει τόσο ωραία λόγια για τη γυναίκα του. Και να εκφράζεται δημόσια. Και να σου πω κάτι, χρησιμοποίησε μια έκφραση ο Λούκας. Πώς την είπε ακριβώς? Παιδιά, μας βοηθάτε από πάνω. Πώς είπε την έκφραση ακριβώς? Μιξοκλαμμένος, ακριβώς. Είπε την έκφραση μιξοκλαμμένος. Να σου πω κάτι, Λούκα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι μιξοκλαμμένος, ένας άντρας που εκφράζει το θαυμασμό του και τον έρωτά του για μια πολύ όμορφη, πολύ πετυχημένη, για μια κυρία. Και επιτέλους είδαμε ένα ζευγάρι που το λέει ανοιχτά, έτσι, και νιώθει και καλά με αυτό. Εντάξει, στην αρχή δεν το λέγει και τόσο ανοιχτά. Εντάξει, σε κάνει τώρα το λέει. Να κοιμά πάνω του αυτή την αυθεντικότητα που είναι σχεδόν παιδική με τα μίντια όταν βγαίνει και μιλάει για την Έλενα. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο, νομίζω. Πάρα πολύ. Και ο ίδιος είναι σχεδόν παιδί, έτσι. Είναι μικρός. Έλα, παιδί, ναι. Να σα πω κάτι. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα, νομίζω. Αλήθεια. Εγώ είμαι 29, ο Λούκας είναι 30. Αλήθεια. Ναι. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο. Σου είπα, το ξέρω χρόνια και ήταν πάντα πολύ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας έδωσε. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και επαγγελματική και στη δισκογραφία. Νομίζω ότι είναι και στα καλύτερά του, είναι πολύ γεροδεμένος. Παλιά ήταν πολύ πιο δυνατός. Ναι, είναι τώρα το έχει του. Έχει παχύνει. Αυτό δείχνει ότι περνάει καλά βασικά με την Έλενα. Οπότε τότε ξεφεύγεις λίγο και παχαίνεις. Έχει όταν ψάχνεσαι, είναι φυσιολογικό να είσαι πιο αδυνατός, γιατί προσέχεις. Όταν βρίσκεις κάτι που σου αρέσει και πας καλά. Αδύνατο σε βλέπω. Άρα ναι, γυμνάζομαι. Έχω πεθάνει στα γυμναστήρια. Πάντως να ξέρετε, σας μιλάω εκ πείρας, ο γάμος δεν παχαίνει. Έτσι, αυτό το ξέρετε που λένε.